Την ανάγκη για ένα ισχυρό επαγγελματικό επιμελητήριο, τόνισε σε συνάντησή του με δημοσιογράφους ο υποψήφιος στις εκλογές του επαγγελματικού επιμελητήριου Θεσσαλονίκης, Θάνος Κουλουτμπάνης. Ως επικεφαλής του συνδυασμού ισχυροί επαγγελματίες, δήλωσε πως υπάρχουν δυνατότητες να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του κλάδου και η καθημερινότητα των επαγγελματιών. Πρέπει εμείς ως επαγγελματίες και ως επιμελητήριο να είμαστε δυνατόν να βρούμε τα εργαλεία αυτά, ώστε να είμαστε αρρωγοί καθημερινά στην προσπάθειά του να επιβιώσει ή αν μπορεί και όλος να αναπτυχθεί. Είναι αδυσόπιτη η καθημερινότητα, οι πολυεθνικές και τα μόλις είναι δίπλα μας, άρα εμείς πρέπει να είμαστε δίπλα τους και μπορούμε να τους βοηθήσουμε γιατί το έχουμε ξανακάνει και σε άλλα επιμελητήρια της χώρας ως επαγγελματίας της εταιρεών συμβουλευτικής και πληροφορικής. Άρα είμαστε κατάλληλοι άνθρωποι, νέοι επαγγελματίες με εμπειρία, να βοηθήσουμε τον επαγγελματία της πόλης να γίνει ισχυρός και αυτός. Μεταξύ άλλων, κατέθεσε τις προτάσεις του που θα βοηθήσουν, όπως είπε, τους επαγγελματίες. Μια από τις βασικές μας προτάσεις είναι να φτιάξουμε ταμείο μικροπιστώσεων, άρα να δώσουμε εργαλεία στους επαγγελματίες της πόλης που δεν έχουν πρόσβαση στις τέσσερις δημοτικές τράπεζες να βρούνε μικροκονδύλια μέχρι 5.000 ευρώ για να αναπτύξουν επιχειρηματικότητα. Να φτιάξουμε ταμείο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό για τα μέλη μας με φοροαπαλλαγή μέχρι 20.000 ευρώ, ώστε να μπορούν να έχουν αύριο μεθαύριο μια σύνταξη και υγεία. Οι εκλογές του επαγγελματικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης θα διεξαχθούν από τις 23 έως και τις 25 Νοεμβρίου.